τελευταίος φιλοξενούμενος για σήμερα στην πρώτη τελευταία εκπομπή της χρονιάς του 23, ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής σχολή Ευελπίδων αλλά και των οπλικών συστημάτων. Καλημέρα κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Πριν πάω στο κυρίως θέμα για το οποίο έχετε αρθρογραφήσει για τις δυνατότητες στις σύγχρονες μορφές πολέμου των Χούτι, για να αντιληφθούμε και το τι γίνεται, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε στο κλείσιμο του 23 όλη αυτή την κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Εδώ μπήκαν πια και μεσάζοντες για να έρθουν προπονητές Τούρκοι επιχειρηματίες, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η χώρα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο διότι δεν έκανε το ειδικό χωροταξικό για τη θάλασσα, τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή αν θα είναι 6-12 τα χωρικά, ΑΟΣ και τα λοιπά, νησάκια, νησίδες, βραχονησίδες. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το κλίμα? Ο καθηγητής Κοντογιώργης είχε πει ότι η χώρα οδεύει σε μια συνολική ημιοποίηση. Το συμμερίζεστε? Ναι, νομίζω ότι ο καθηγητής ο κύριος Κοντογιώργης έχει απόλυτο δίκιο, όπως και γενικά έχει απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λέει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τραγικό. Εδώ ταιριάζει η ρίση που είχε πει ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάποτε. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα? Σίγουρα δεν την κυβερνάνε, δεν υπάρχει ελληνοκεντρισμός. Αλλά και αυτό που θεωρούσαμε ότι τα πάντα γίνονται προς όφελος του δυτικού παράγοντα, φαίνεται ότι δεν ισχύει. Φαίνεται δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικά είτε μετατραπεί είτε τίνει να μετατραπεί σε ένα ημιπροτεκτοράτο της Τουρκίας. Αυτά είναι ανίκουστα πράγματα. Δηλαδή τα λέγαμε εδώ και χρόνια ότι είναι δεδομένο ότι αυτή η άρνηση άσκησης εθνικής κυριαρχίας, ουσιαστικά αυτή η αυτοεξαφάνιση της Ελλάδας που επιδιώκεται στο όνομα του εξερμενισμού της Τουρκίας, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, θα προκαλέσει και την αντίδραση και των δυτικών συμμάχων. Δεν μπορεί δηλαδή να πάψεις να υπάρχεις. Θα σου τραβήξουν το αυτί. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό. Κοιτάξτε, κανονικά αυτές οι συζητήσεις δεν θα έπρεπε να γίνονται. Είναι ανίκουστα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή το σύστημα εξουσίας πρέπει να καταλάβει ότι είναι σύστημα εξουσίας μιας χώρας. Δηλαδή, αυτή η πολιτική, επαναλαμβάνω, της αυτοεξάλειψης, της αυτοεξαφάνισης, της άρνησης άσκησης εθνικής λειτουργίας, αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει και το ίδιο το σύστημα εξουσίας στην εξαφάνισή του. Δεν θα υπάρχει χώρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν τρεις μέρες μετά τη διακήρυξη των Αθηνών παρακάθεται και δικαίως σε ένα γεύμα ο πρέσβης της Τουρκίας σε ένα από τα κορυφαία think tank της χώρας, Δεξαμενές Σκέψεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ, και αμέσως μετά η γενική του διευθύντρια αρθρογραφεί ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα παραδώσει σπιθαμή εδάφους με κατοίκους Έλληνες στην Τουρκία, αλλά από την άλλη δεν μπορούν νησάκια και βραχονησίδες ακατοίκητα, δηλαδή σκληρός πυρήνας κυριαρχίας, να είναι το εμπόδιο στις σχέσεις. Φαίνεται ότι οι συζητήσεις είναι προχωρημένες, κύριε Γρίβα. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη δήλωση τότε που είχε γίνει και ότι και οι νησίδες, τα ακατοίκητα νησιά δηλαδή, γιατί αυτό είναι οι νησίδες, δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες, δείχνει μια τρομακτική άγνοια, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, μια τρομακτική άγνοια του διεθνούς δικαίου που δεν αρμόζει ούτε καν σε πρωτοετή φοιτητή, όχι μόνο διεθνούς δικαίου, διεθνώς σχέσεων, οτιδήποτε. Είναι, επαναλαμβάνω, κάποια πράγματα που λέγονται είναι απλά ανίκουστα. Κοιτάξτε, αυτό που είπα πριν, δηλαδή η Ελλάδα οδηγείται ολοταχώς με τις επιλογές που κάνουν εδώ και καιρό οι δομές εξουσίας, δεν θέλω να πω μόνο τα πολιτικά κόμματα που εκάστοτε κυβερνούν τη χώρα, σε πλήρη στη μετατροπή σε ημιπροτεκτοράτο. Αυτό σημαίνει ότι πέραν όλων των άλλων, σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσεις, όπως φαίνεται και τώρα, και τις συνέπειες και από τον δυτικό, ευρωατλαντικό και ευρωπαϊκό παράγοντα, ο οποίος ναι μεν σε πιέζει για να μην προκύψουν κάποιες εντάσεις στο ελληνοτουρκικό σύστημα που δεν θα μπορεί να τις διαχειριστεί αυτή τη στιγμή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα εδώ ως γεωπολιτικό μέγεθος και να δημιουργηθεί, να αναδυθεί μια υπερτουρκία την οποία δεν θα μπορεί να την ελέγξει. Τι να πω, θα πω πάλι αυτό, ότι τελικά καταλήγουμε σε αυτό, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Σίγουρα
δεν είναι η άσκηση εξουσίας, δεν γίνεται υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται καν υπέρ των δυτικών συμφερόντων, όπως νομίζαμε μέχρι τώρα, γίνεται ξεκάθαρα υπέρ των τουρκικών συμφερόντων, και να αρχίσουμε τα πράγματα να τα βλέπουμε όπως είναι. Νομίζω ότι το ελληνικό σύστημα εξουσίας έχει φτάσει στα όρια του. Ή θα αποφασίσει να λειτουργήσει, να κατανοήσει ότι είναι, κυβερνάει μια χώρα και όχι ένα προτεκτοράτο, ή αλλιώς δεν ξέρω πού θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε αυτή την ιστορία που έχει προκύψει μεταξύ όλων των άλλων, μεταξύ του σφαγίου στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζεται, ο αριθμός ανεβαίνει και δεν κουνιέται φύλλο. Όλος ο διεθνής παράγοντας σοκαρισμένος μεν, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Στην Ουκρανία, και τώρα μας προέκυψε Σουέζ Ερυθρά Θάλασσα, όπου εμείς θα στείλουμε και μία από τις ταλαιπωρημένες, το λέω, ΣΥΚ φρεγάτες μας. Να πω και μία είδηση όχι ευχάριστη. Έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές για πτώση εκπαιδευτικού αεροπλάνου της πολεμικής αεροπορίας στην Καλαμάτα. Πρόκειται για ένα διθέσιο αεροσκάφος ΤΑΒ-2 που ξεκίνησε από την 120 πτέρυγα εκπαίδευση αέρος. Να ευχηθούμε να έχουμε καλά νέα για τους χειριστές του. Συνήθως είναι διθέσια. Αλλά και αυτό, αν θέλετε, έρχεται σε ένα κρίκο συμβάντων στις ένοπλες δυνάμεις. Για ελάτε λίγο, κύριε Γρίβα. Ναι, κοιτάξτε, ειδικά για τους Χούτι, καταρχάς, αν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό, θα πρέπει να απαλλαγούμε από κάποιες έτσι στερεοτυπικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, του τύπου ότι οι Χούτι είναι κάτι σαν τους ομαλούς πειρατές, είναι κάποιοι δηλαδή αμόρφωτοι γιδοβοσκοί και με κάποια καλά συνικοφική, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες βαρκούλες δημιουργούν προβλήματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ ιδιόρυθμη δύναμη, η οποία όντως συνδυάζει πρωτόγωνα στοιχεία αλλά και πολύ εξελιγμένα. Έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα πυραυλικά οπλοστάσια στον πλανήτη, έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα ρομποτικά οπλοστάσια στον πλανήτη. Μεταξύ των άλλων, οι Χούτι το 2021 κιόλας, σε παρέλαση που είχαν κάνει στη Σανάα τότε, είχαν παρουσιάσει ένα μη επανδρομένο αερόχημα, ένα drone εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι αυτοκαταστροφής, δηλαδή πέφτει και ανατινάζεται πάνω στους στόχους του, κουβαλάει όμως και δύο βόμβες, μία σε κάθε ημιπτέρυγα, ώστε να κάνει και βομβαρδισμό αν χρειαστεί. Εντάξει, θα μου πεις, εδώ έχει Χαμάς, δεν θα είχαν οι Χούτι. Ναι, ωραία. Αλλά αυτό το σκάφος, το ρομπότ, έχει εμβέλεια ούτε λίγο ούτε πολύ 2.000 χιλιόμετρα, δηλαδή είναι ένα στρατηγικό όπλο, και επιπροσθέτως ενσωματώνει και τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνο του και να τους προσβάλλει χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίων με οχήματα επανεισόδου ικανά. Επανισόδου, δηλαδή κεφαλές που εισέρχονται από το διάστημα στην ατμόσφαιρα και αναζητούν το πλοίο στόχος, και κινούνται με πολλές φορές με ταχύτητα πολλές φορές μεγαλύτερη του ήχου, με ικανότητα διαξαγωγής ελιγμών που θεωρούσαμε ότι αποτελεί μια κατηγορία οπλικών συστημάτων που μπορέχουν μόνο προηγμένες χώρες, και εν πάση περιπτώσει είναι μια δύναμη η οποία βέβαια στηριζόμενη από το Ιράν είναι σαφώς σε θέση να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοεία. Δεν έχει εξασκήσει όλες τις δυνατότητες, δεν το θέλει. Ουσιαστικά τραβάει το σκηνή μέχρι εκεί που θεωρεί ότι μπορεί να μην υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μια πρωτόγονη δύναμη την οποία πολύ εύκολα θα πάνε εκεί και θα εξαλείψουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Επίσης τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, όπως το δικό μας, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσφέρουν πέραν από το να λειτουργούν ως στόχοι για το πυραυλικό οπλοστάσιο των Χούτι. Αυτό φαίνεται το έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι και γι' αυτό δεν στέλνουν δυνάμεις. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει αυτό το οπλοστάσιο με συστήματα, με πολεμικά πλοία της γενεάς που είναι η ελληνική φρεγάτα. Δηλαδή μόνο εξελιγμένες φρεγάτες σαν αυτές που θα πάρουμε με αντιβαλιστικά όπλα υψηλών δυνατοτήτων ή τα αμερικανικά τα αντιτορπιλικά, τα Arleigh Burke τα τελευταίας γενεάς που έχουν
συστήματα αντιβαλιστικής άμυνας είναι σε θέση να προσφέρουν προστασία από παρόμοια όπλα, τα οποία δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής οι Χούτι, αλλά σίγουρα οι... Άρα λέτε ότι είναι και μια αποστολή υψηλού ρίσκου ή καλύπτεται από τις εμβέλειες των αμερικανικών αεροπλανοφόρων η ελληνική φρεγάτα? Όχι των ελληνικών αεροπλανοφόρων, των αμερικανικών αντιτορπιλικών. Σίγουρα βρίσκεται υπό την προστασία της αντιβαλιστικής ασπίδας του αμερικάνικου ναυτικού, αλλά πέραν από συμβολική έτσι παρουσία που για μένα είναι σοβαρή. Δηλαδή εγώ είμαι υπέρ του να έχει η Ελλάδα παρουσία. Ήταν πολύ σωστή από γεωπολιτικο-διπλωματικής άποψης η επιλογή του Έλληνα Υπουργού Άμυνας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ωστόσο όμως αυτό είναι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε μείνει πολύ, πολύ πίσω. Φρεγάτες δηλαδή γενικών καθηκόντων τεχνολογίας του 90 σαν τη δική μας δεν μπορεί να λειτουργήσει επιχειρησιακά σε αυτό το νέο περιβάλλον, και δεν το λέω τόσο για τους Χούτι. Εκεί εντάξει θα είναι η φρεγάτα, έχει μια συμβολική παρουσία όπως είπαμε, θα βρίσκεται κάτω από την ασπίδα των αμερικάνικων αντιτορπιλικών κτλ. Στο Αιγαίο τι κάνουμε σε βάθος χρόνου? Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είναι και ότι... βάλτε και τα Bayraktar που υπάρχουν, αλλά κοιτάξτε, έδωσε μια γεωπολιτική διάσταση πριν από λίγο κύριος Αϊφαντής. Λέει εντάξει, άντε και με τους Χούτι δεν συμβαίνει κάτι, αλλά υπάρχει μια απόπειρα να χτυπήσουν, η αμερικανική ομπρέλα σε καλύπτει και μετά παίρνεις και εντολή, χτύπα εσύ. Έχετε σκεφτεί, λέει, τι μπορεί να συμβεί στα στενά του Ορμούζ εγκλωβίζοντας 5-6 ελληνόκτητα πλοία και ανεβάζοντας τα ασφάλιστρα στους Έλληνες πλειοκτήτες, τι έχει να γίνει? Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Αϊφαντής έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ βέβαια είναι πράγματα που τα ξέρει αυτός πολύ καλύτερα από μένα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι αν η Ελλάδα συρθεί σε κάποια ένοπλη αντιπαράθεση με τους Χούτι που είναι πρόξη των Ιρανών και πολύ περισσότερο με το Ιράν, θα είναι καταστρεπτικό για τα ελληνικά συμφέροντα, κυρίως δε την ελληνική ναυτιλία. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να... Άρα λέτε το πρότυπο της Ερυθράς Θάλασσας, η αποτύπωση ότι με σχετικά φθηνό τρόπο σε πλατφόρμες, εσείς μας το έχετε μάθει αυτό κύριε Γρίβα, διότι εδώ είδαμε Χούτι πάνω σε 4x4 να έχουν πυραυλικά συστήματα, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, με σχετικά φθηνό τρόπο λέτε έχουν προηγμένη τεχνολογία. Άρα αν το αναβιβάσω στο Αιγαίο, αυτό σημαίνει καμπανάρα του τι πρέπει να κάνεις εξοπλιστικά? Ναι, είναι γεγονός, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε από τους Χούτι, είναι όλες οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, με προεξάρχουσα φυσικά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, μας δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που λέγαμε και που γράφαμε και που είχα γράψει και εγώ πριν από μερικά χρόνια στο τελευταίο μου βιβλίο περί νέας στρατιωτικής επανάστασης, τώρα το βλέπουμε όχι απλώς να συμβαίνει, να έχει ήδη συμβεί και να έχουμε πάει στην επόμενη εποχή. Η Χούτι, μια που αναφέρατε, ναι, όντως, πέραν από όλα αυτά τα συστήματα, μου είχαν πάρει για παράδειγμα μεταξύ των άλλων έναν παλιό πύραυλο αέρος-αέρος, έναν R-27 από ένα MiG-29 της παλιάς αεροπορίας Ιεμένης, το είχαν τροποποιήσει έτσι, ώστε να, και το εκτόξευαν από ένα αγροτικό φορτηγάκι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν μια πρωτόγονη δύναμη, που η μισή Χούτι είναι αναλφάβητη κυριολεκτικά, δεν το λέμε υποτιμητικά, και καταφέρνουν και κάνουν τέτοιες πατέντες, το να λέει μια χώρα σαν την Ελλάδα ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι λέει, αλλά δεν το κάνει, και σε επιμένει στη λογική ότι πηγαίνω στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω πανάκριβα οπλικά συστήματα τα οποία πιθανώς δεν μπορώ να τα συντηρήσω, πλέον αγγίζει τα όρια του εγκλήματος. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε φτάσει, έχουμε αλλάξει εποχές. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Τότε πάλι στην Ουκρανία με την επίθεση που έγινε στο ρωσικό το μεταγωγικό. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να αλλάξεις εντελώς νοοτροπία. Είναι πολύ θετικό ότι ο Υπουργός Άμυνας στις δηλώσεις που έκανε δείχνει ότι είναι ακριβώς αυτής της λογικής, αλλά μένει να δούμε αποτελέσματα. Κοιτάξτε, επίσης όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, η δύναμη που περισσότερο μοιάζει με αυτή των Χούτι είναι το Ισραήλ στα πρώτα του χρόνια. Το Ισραήλ, ας πούμε, έκανε ακριβώς, λειτουργούσε στα πρώτα του χρόνια, επαναλαμβάνω, με παρόμοιες πατέντες. Δηλαδή, όπως οι Χούτι, για παράδειγμα, το ναυτικό τους, εντός εισαγωγικών, στην αρχή, και παραμένει ουσιαστικά, είναι αυτοκτονικά σκάφη, ρομποτικά, έτσι ακριβώς είχαν κάνει και οι Ισραηλινοί εκείνο τον καιρό. Δηλαδή, την πρώτη τους ναυτική δύναμη είχαν αντιγράψει από τους Ιταλούς που επιτίθονταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους βατραχανθρώπους που επιτίθονταν με σκάφη, με μικρά υποβρύχια σκάφη στο Βρετανικό στόλο, ας πούμε, στην Αλεξάνδρεια. Ζητήσανε Ιταλούς εκπαιδευτές και φτιάξανε μια παρόμοια δύναμη, η οποία ομοιάζει πάρα πάρα πολύ με αυτή που φτιάχνουν
οι Χούτοι τώρα. Δούλεψαν δηλαδή ακριβώς με τέτοιου τύπου μικρές, ελαφρές, ελαφρά σκάφη, τροποποιημένα σε ένα είδος σύγχρονων υπερπολικών, θα θέλατε. Άρα ακριβώς, κύριε Γρίβα, και έρχομαι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όταν εσείς είσαι με ΜΕΚΟ του 80 και οι Τούρκοι βάζουν μέχρι και μη επανδρομένα σκάφη θαλάσσης με πυράβλους επιφανείας, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις? Το ερώτημα είναι, υπάρχει, και να υπάρχει με λογική και ρεαλισμό, γιατί αλλιώς σας κατεβάζω και εγώ την άρτα με τα Γιάννα. Θέλω να μου πείτε, το ρωτάει πολλοί ακροατές, θεωρείτε ότι υπάρχει ένα πλέγμα που θα μπορούσε να οργανώσει αμυντικά τη χώρα αδιαπέραστα στο Αιγαίο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να γίνει, και θα μπορούσε να γίνει σχετικά εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, παρεπιπτόντως αξιοποιώντας και τις αντιλήψεις και τα επιχειρησιακά δόγματα. Αφήστε τους Χούτι, γιατί πολλοί είναι ματέρες, θα αντιγράφουμε τώρα τους ξυπόλυτους κτλ. Εάν δει κανείς τι ακριβώς προσπαθεί να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πλαίσιο αντιλήψεων, όπως είναι ο πόλεμος ψηφιδωτού, το Mosaic Warfare, ο πόλεμος ή η πολυχωρική μάχη, που είναι δόγματα συγκεκριμένα, δηλαδή του Αμερικανικού στρατεύματος, είναι ακριβώς αυτά που ταιριάζουν και σε εμάς και είναι ακριβώς της ίδιας λογικής. Δηλαδή ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις ακριβές πλατφόρμες, να πάμε σε πολύ συνεργατικά συστήματα με ρομπότ, με ανθρώπους, με μεγάλη έμφαση στο βλήμα και όχι στην πλατφόρμα και μια σειρά από άλλα. Και αξιοποιώντας ιδιαίτερα εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες, ώστε να μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Κοιτάξτε, για μία ακόμη φορά θα το πω, στην Ελλάδα έχουμε μείνει δραματικά πίσω στο θεμελιώδες οπλικό σύστημα, στον πυρήνα όλων των προσπαθειών, που είναι η στρατιωτική επιστήμη. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το πόσο παραμελημένες είναι οι ανώτατες στρατιωτικές σχολές, τα ΣΕΗ. Για μία ακόμη φορά θα το πω ότι δεν έχει επιληθεί το διαχρονικό πρόβλημα, το διαχρονικό σκάνδαλο θα έλεγα, του να μπορούμε να κάνουμε εμείς καθηγητές των ΣΕΗ να κάνουμε διδακτορική έρευνα, να αναλαμβάνουμε διδακτορικές διατριβές πάνω ακριβώς στο αντικείμενο αυτό. Και αυτό δείχνει ότι δυστυχώς είναι ένα κομμάτι μιας πολύ ευρύτερης παθογένειας, ότι δεν θέλει ένα κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας να αναπτυχθούν εγχώριες λύσεις στην Ελλάδα. Θέλουν να λειτουργήσουν σε αυτή τη λογική, να παραμείνουμε σε αυτή τη λογική της αγοράς πανάκριβων οπλικών συστημάτων από σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και της εξάρτησης που αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα και της αδυναμίας εν τέλει των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις της εποχής. Υπάρχουν τεράστιες παθογένειες. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι και θα τα επιλύσουν. Μάλιστα, κατάλαβα. Ενώ εμείς φτιάχνουμε οι έξι στο στρατό, άλλα ντάλλον. Τέλος πάντων, θέλω κλείνοντας, κύριε Γρίβα, να σας ρωτήσω. Φεύγει το 2023, έρχεται το 2024. Κατά τη γνώμη σας, το κάνω σε όλους αυτό το ερώτημα. Τι πρέπει να είναι καθαρό στον ελληνικό λαό από εδώ και πέρα? Όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εννοείται. Ναι, βεβαίως. Και σε σχέση και με την Τουρκία, αλλά και με ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον που έχει τις δικές του σταθερές όμως. Κοιτάξτε, ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Που συνηθίζω να λέω, δεν μπορεί να βραπετεύσει από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτεί από την ιστορία. Έχουμε απέναντί μας μια χώρα, την Τουρκία, η οποία πέραν από όλα τα υπόλοιπα πλέον θέλει να εξελιχθεί και σε μια στρατηγική υπερδύναμη. Αυτό σημαίνει ότι έχεις δύο επιλογές. Ή θα την αντιμετωπίσεις και θα αξιοποιήσεις αυτή την κατάσταση υπέρ σου, γιατί μια Τουρκία πολύ ισχυρή φοβίζει τους πάντες και θα εξελιχθείς κι εσύ σε έναν κόφτη της Τουρκίας και θα αναβαθμιστείς γεωπολιτικά, ή αλλιώς η επιλογή που φαίνεται ότι έχει γίνει από τις ελληνικές ελίτ, δηλαδή του διαρκούς εξευμενισμού της Τουρκίας, θα σε οδηγήσει σε γεωπολιτική εξάλληψη και εν τέλει σε εξαφάνιση της χώρας. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη χρονιά που έρχεται. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναλέμε. Και μου λέει κάποιος, όλα αυτά τα λέει ο κύριος Γρίβας και την ίδια ώρα η Τουρκία πάει, να μην το ξεχνάμε, λέει, για πυρηνικά σε 10 με 15 χρόνια. Δεν είναι πολύ μακριά. Ασφαλώς, έχεις δίκιο, φίλε μου. Κύριε Γρίβα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχές για τον νέο χρόνο.